Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Όλοι είδαμε, κύριε Υπουργέ, τι συνέβη, ποιες ήταν οι συνέπειες, μάλλον, από τις πρόσφατες πλημμύρες στη Θεσσαλία. Ο λαός, βέβαια, της Θεσσαλίας τις έζησε και τις ζει ακόμα στο πετσί του αυτές τις συνέπειες, τις καταστροφές, δηλαδή, στις υποδομές ίδρευσης, αποχέτευσης, τις πολυήμερες διακοπές ίδρευσης και τους τεράστιους, βεβαίως, κινδύνους τους υγειονομικούς, οι οποίοι προέκυψαν για το λαό. Μια αντίστοιχη, ανάλογη ανησυχία υπάρχει για τις υπηρεσίες αυτές, για τις υπηρεσίες δηλαδή ίδρευσης και αποχέτευσης και για το λαό της Θεσσαλονίκης, για το κατά πόσο είναι εξασφαλισμένη η απρόσκοπτη παροχή αυτών των υπηρεσιών στον λαό της Θεσσαλονίκης, στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης. Γιατί το λέμε αυτό? Το λέμε γιατί αυτή η ανησυχία εδράζεται στο ότι ένα μεγάλο αντλιοστάσιο της Εταιρείας Ίδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, της ΕΙΑΘ, το αντλιοστάσιο του Δεντροποτάμου, βρίσκεται κυριολεκτικά δίπλα ακριβώς στο ρέμα του Δεντροποτάμου, εκεί στην δυτική είσοδο της πόλης, για όσους γνωρίζουν, σχετικά κοντά στα ΚΤΕΛ. Αυτό που χωρίζει το αντλιοστάσιο αυτό της ΕΙΑΘ από την Κίτη, το ρέμα του Δέντροποτάμου, είναι ένα ανάχωμα, με ό,τι αυτό βεβαίως μπορεί να σημαίνει για μια πλημμύρα μάλλον, και με τον κίνδυνο αυτό βεβαίως να πολλαπλασιάζεται, για τον λόγο ότι αυτό το ρέμα είναι ακαθάριστο ουσιαστικά και είναι γεμάτο χώματα και άλλα υλικά. Καταλαβαίνετε λοιπόν την ανησυχία που υπάρχει μπροστά σε ένα έντονο καιρικό φαινόμενο το οποίο μπορεί να προκύψει ανά πάσα στιγμή. Κανείς δεν μπορεί να το αποκλείσει να συμβεί οπουδήποτε. Τι είναι αυτό το αντλιοστάσιο του Δέντροποτάμου, κύριε Υπουργέ? Μια μικρή ανοχή, κύριε Πρόεδρε, θα είμαι πολύ σύντομος. Εξασφαλίζει αυτό το αντλιοστάσιο το μισό νερό του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης. Καταλαβαίνετε τώρα για τι πράγμα μιλάμε. Αυτό που έρχεται δηλαδή από τις πηγές της Αραβισσού και από άλλες γεωτρήσεις. Το άλλο το μισό έρχεται από τον ποταμό, από τον Αλιάκμονα. Υπάρχει ιστορικό, υπάρχει βεβαρημένο παρελθόν, υπάρχει δυστυχώς τέτοιο ιστορικό από το κοντινό, σχετικά 2018, όπου τότε η πόλη για μία εβδομάδα περίπου έμεινε χωρίς νερό, επειδή είχε σπάσει ο αγωγός από την Αραβισσό. Και μετά από λίγες μέρες, ακριβώς επειδή πλημμύρισε ο Δέντροποταμός, έπαψε να λειτουργεί για ένα 24ωρο το αντλιοστάσιο της ΕΙΑΘ και η πόλη μετά από λίγες μέρες, μετά από την πρώτη διακοπή της μιας εβδομάδας, έμεινε από νερό για άλλο ένα 24ωρο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οι κίνδυνοι δεν είναι υπαρκτοί, δεν είναι πιθανοί, έχουν συμβεί ήδη και τίποτα δεν αποκλείεται ότι μπορούν να ξανασυμβούν. Γι' αυτό και σας ρωτάμε, γι' αυτό και το φέρνουμε το θέμα εδώ, να ρωτήσουμε το αρμόδιο Υπουργείο τι θα κάνετε για να θωρακίσετε αυτό το αντλιοστάσιο από οποιοδήποτε πλημμυρικό φαινόμενο. Δηλαδή, τι θα κάνετε για να θωρακίσετε, να εξασφαλίσετε μάλλον, ότι θα είναι απρόσκοπτη η παροχή νερού, της μισής ποσότητας νερού για τον λαό της πόλης. Και βεβαίως, τι θα κάνετε, το δεύτερο σκέλος της ερώτησης, έτσι ώστε να συνολικά να υπάρξει μια συνολική διαχείριση των ενδεχόμενων πλημμυρικών φαινομένων και να εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις για μια ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτων στη λεκάνη απορροής της ευρύτερης αυτής περιοχής της Δυτικής Θεσσαλονίκης, όπου βρίσκεται και το αντλιοστάσιο της ΕΙΑ. Θα ευχαριστώ. Κύριοι συνάδελφοι, είναι γεγονός ότι είναι πάρα πολύ νοπές οι εικόνες και οι εμπειρίες από τις δραματικές καταστάσεις που ζήσαμε όλοι, πολύ πιο έντονα βέβαια οι άνθρωποι που κατοικούν στην Θεσσαλία, από τα ακραία καιρικά φαινόμενα που όλο και περισσότερο, με μεγαλύτερη συχνότητα και με ολοένα μεγαλύτερη ένταση, δυστυχώς κάνουν την εμφάνισή τους όχι μόνο βέβαια στην πατρίδα μας, αλλά σε όλο τον κόσμο εξαιτίας της κλιματικής κατάρρευσης. Ζούμε λοιπόν μία παγκόσμια πρόκληση αυτήν της κλιματικής κρίσης και είναι επιτακτική ανάγκη να λάβουμε μέτρα για να αντιμετωπίσουμε με ταχύτητα και αποτελεσματικά αυτά τα ακραία φαινόμενα,
που αγγίζουν, επηρεάζουν την καθημερινότητα, τη ζωή, τις περιουσίες, την λειτουργία των κοινωνιών της ίδιας της χώρας, ταυτόχρονα δε και την διαχείριση των υδάτινων πόρων, αυτού του πολύτιμου αγαθού που λέγεται νερό. Υπό αυτό το πρίσμα, λοιπόν, οι πολιτικές για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της περιβαλλοντικής κατάρρευσης, αυτό δηλαδή που βιώνουμε, αποτελούν βασική προτεραιότητα της εθνικής στρατηγικής μας για το περιβάλλον, την ενέργεια και το κλίμα. Τρέχουμε, λοιπόν, μία συνεχή κούρσα με στόχο την κλιματική προσαρμογή. Γι' αυτό και ο κοινοβουλευτικός έλεγχος σε αυτά τα ζητήματα δεν είναι μόνο καλοδεχούμενος, είναι επιβεβλημένος, όπως είναι επιβεβλημένη και η συνεργασία και η σύμπνοια όλων των κομμάτων του Εθνικού Κοινοβουλίου στην ανάληψη πρωτοβουλειών και στην εφαρμογή παρεμβάσεων, προκειμένου να πετύχουμε την αναβάθμιση των υποδομών στον ταχύτερο δυνατό χρόνο, αφού οι επιπτώσεις της κλιματικής αυτής κρίσης δεν μας περιμένουν. Με αφορμή, λοιπόν, την επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε ο κύριος συνάδελφος του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας, στο πλαίσιο της αρμοδιότητας του Υφυπουργείου Μακεδονίας Τράκης, θα ήθελα να σημειώσω τα εξής συγκεκριμένα. Η ΕΙΑΘ ΑΕ, εποπτευόμενος φορέας του Υφυπουργείου Εσωτερικών, συνεποπτευόμενος τομέα Μακεδονίας και Θράκης, συντηρεί, έχει την αρμοδιότητα για τη συντήρηση του παντορροϊκού δικτύου, δηλαδή ομβρίων και ακαθάρτων, και βάσει προγραμματική σύμβαση που έχει με την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, συντηρεί και καθαρίζει τα φρεάτια υδροσυλλογής. Στο σημείο, κύριε συνάδελφε, που βρίσκεται το αλλιοστάσιο Δεδροποτάμου, το ρέμα είναι ήδη διευθετημένο. Η διευθέτηση έγινε κατά τμήματα από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με διαμόρφωση κλειστού αγωγού και ανοιχτής διατομής στις εκβολές, με σκοπό να παραλαμβάνει τις παροχές του Δεδροποτάμου και των ρεμάτων που συμβάλλουν σε αυτόν. Επιπλέον, η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο καθαρισμού των ρεμάτων που διατρέχουν, που διαραίουν την πόλη της Θεσσαλονίκης, εντός των οποίων περιλαμβάνεται και το ρέμα Δεδροποτάμου, έχει προχωρήσει σε καθαρισμό του ρέματος και στις εκβολές του, και η επόμενη εργολαβία καθαρισμού των ανοιχτών τμήματων αναμένεται να ξεκινήσει το αμέσως επόμενο διάστημα. Από πρόσφατη επικοινωνία που είχα, ο εργολάβος ίσως να βγει και μέσα στο μήνα, οπότε θα ξεκινήσουν εκ νέου οι εργασίες, θα συνεχιστούν οι εργασίες καθαρισμού του. Εξάλλου, τόσο η ποιοτική όσο και η ποσοτική διασφάλιση του πόσιμου νερού της Θεσσαλονίκης προέρχεται από την ΕΙΑΘ ΑΕ. Σήμερα που συζητάμε, ο δείκτης αγγίζει φυσικά το 100%. Η υδροδότηση του πολεοδομικού συγκροτήματος έχει διασφαλιστεί με τα έργα διασύνδεσης των υδραγωγείων του Αλιάκμονα, στο οποίο αναφερθήκατε, και Αραβισσού, που επιτρέπουν πλέον εναλλακτικούς τρόπους υδροδότησης περιοχών της πόλης και βιώσιμη διαχείριση του διαθέσιμου ύδατος σε περίπτωση που υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Αυτό επιβεβαιώθηκε σε πρόσφατη συνάντηση που είχα και με την διοίκηση στο Υπουργείο, με τη διοίκηση της ΕΙΑΘ, αναγνωρίζοντας ότι η αντιπλημμυρική προστασία του πολεοδομικού συγκρατήματος είναι ένα πολύ σύνθετο αντικείμενο, στο οποίο εμπλέκονται πολλοί παράγοντες και ως εκ τούτου η επιτυχής αντιμετώπιση του απαιτεί την αγαστή συνεργασία όλων αυτών των εμπλεκομένων φορέων, τόσο κατά τη συντήρηση των υφιστάμενων υποδομών, όσο και κατά το σχεδιασμό των άλλων έργων. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι ως τομέας είμαστε σε συνεχή συνεργασία με όλους αυτούς τους φορείς και την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τους Δήμους και την ΙΑΘ, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική προστασία και του συγκεκριμένου σημείου, του αντιοστασίου δηλαδή, αλλά και συνολικά της πόλης από τέτοια πλημμυρικά φαινόμενα. Ναι, ξεκινώ με ορισμένα σχόλια στην απάντηση του Υπουργού. Μιλάτε και εσείς για ακραία καιρικά φαινόμενα. Ωραία. Έχει σημασία για ποιο λόγο το επικαλείται κανείς αυτό. Το επικαλείται για να αποσύσει τις ευθύνες του ή για να πάρει μέτρα για να το αντιμετωπίσει. Φοβάμαι ότι η κυβέρνηση διαλέγει το πρώτο, την απόσυση των ευθυνών της. Μιλήσατε για το ότι είναι επιτακτική ανάγκη για μέτρα. Σε εμάς το λέτε. Στην κυβέρνηση να το πείτε. Εσείς πρέπει να πάρετε τα μέτρα, όχι εμείς. Εμείς είμαστε εδώ για να σας ελέγχουμε, για να σας παροτρύνουμε, για να διεκδικούμε. Μιλήσατε για το ρέμα Δεντροποτάμου ότι είναι ήδη διευθετημένο. Θα επανέλθω σε αυτό. Είναι όντως διευθετημένο, όπως με τον τρόπο που έχει γίνει τέλος πάντων αυτή η διευθέτηση, με χίλια δυο προβλήματα και με πάρα πολλούς κινδύνους για τον κόσμο που ζει στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Είπατε
για το επίμαχο ζήτημα του καθαρισμού του ρέματος που είναι επιφανειακό, ότι σε λίγο θα αρχίσουν, σε λίγο, σε μια εβδομάδα, σε ένα μήνα, μέχρι τότε εσείς υπογράφετε ότι δεν θα ρίξει μια δυνατή βροχή, ότι δεν θα πλημμυρίσουμε. Τι θα γίνει? Αυτό ακριβώς έπρεπε να έχει ήδη γίνει, κύριε Υπουργέ. Η καθυστέρηση είναι απαράδεκτη και αδικαιολόγητη. Και μιλήσατε για το ότι το νερό της Θεσσαλονίκης είναι εξασφαλισμένο. Η σωστή απάντηση είναι το μισό νερό της Θεσσαλονίκης είναι εξασφαλισμένο. Αυτό που έρχεται από τον Αλιάκμονα. Γιατί αν πάθει κάτι το αντλιοστάσιο της ΕΙΑΘ εκεί στο Δεντροπόταμο, το μισό νερό δεν θα το έχει πολύ. Για να ξέρουμε τι λέμε, δηλαδή, μας ακούει και ο κόσμος. Τώρα, η εικόνα που θα σας περιγράψω και θα την κάνω πιο συγκεκριμένη είναι πολύ χειρότερη από την πρωτολογία μου. Η οικίτη του Δεντροποτάμου, το ομολογήσατε άλλωστε και εσείς με έμεσο τρόπο, είναι ακαθάριστη. Εδώ και χρόνια. Με ό,τι αυτό σημαίνει. Αυτό σημαίνει, καταρχάς βέβαια, δεν χρειάζεται να είναι κανείς επιστήμονας, μείωση της δυνατότητας αποχέτευσης, της αποχετευτικότητας αυτού του ρέματος. Και, εν πάση περιπτώσει, αυτή η διευθέτηση για την οποία μας μιλήσατε και για την οποία την έκανε η περιφέρεια, έχει ξεκινήσει βέβαια από παλιά, αφορά τα 4 περίπου και κάτι χιλιόμετρα και το υπόλοιπο 1,3 με 1,5 χιλιόμετρο είναι επιφανειακό, καταλήγει στον θερμαϊκό. Έχουμε 8 ρέματα που εκβάλλουν στο Δεντροπόταμο. Ο Δεντροπόταμος είναι ένας χύμαρος που γίνεται πολύ ορμητικός. Οι παλιότεροι θυμούνται τη μεγάλη πλημμύρα της Θεσσαλονίκης του 1987, όπου χάθηκαν και ανθρώπινες ζωές, μάλιστα, τότε. Ενώ αυτή η διευθέτηση έγινε με έναν τρόπο κυριολεκτικά πάνω στο γόνατο, με πάρα πολλές κακοτεχνίες και με τα ρέματα αυτά, τα 8, αλλά και το Δεντροπόταμο, να έχουν σκεπαστεί από δρόμους και από πεζοδρόμια, τα οποία δεν ξέρουμε πώς θα συμπεριφερθούν σε μια... Μιλάω για τους αγωγούς που είναι από κάτω σε ένα μεγάλο ύψος βροχής που κανείς δεν αποκλείει ότι μπορεί να πέσει στη Θεσσαλονίκη. Είναι πραγματικά εφιαλτικό κανείς να το σκέφτεται αυτό. Εν τω μεταξύ υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Ξέρετε, σε αυτό το ρέμα του Δεντροποτάμου, το οποίο είναι στο τελευταίο του κομμάτι, μάλιστα και επιφανειακό, πέφτουν ακατέργαστα λίμματα, τα οποία καταλήγουν βέβαια, χωρίς να υδρώνει το αυτί κανενός, στο θερμαϊκό, και αυτό γίνεται γιατί, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, το αποχετευτικό σύστημα παραμένει ατελές. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα για τις χαμηλές περιοχές της Δυτικής Θεσσαλονίκης, για αυτές που βρίσκονται δηλαδή εκεί στο best scenario που λέμε, εκεί που πέφτει και πιο πέρα, εκεί που είναι προς τις ακτές του θερμαϊκού. Εν τω μεταξύ, και αυτό το κανάλι του Αλιάκμονα, προσπαθώ τώρα να χτυπήσω το κουδούνι, κύριε Υπουργέ, για να το ακούσει η κυβέρνησή σας ακόμα πιο δυνατά. Και αυτό το κανάλι του Αλιάκμονα, το οποίο εξασφαλίζει το νερό, το μισό νερό της Θεσσαλονίκης, όπως είπατε, και έτσι είναι αλήθεια, και αυτό είναι επιφανειακό. Και μπορεί να συμβεί οτιδήποτε, ένα άλλο πλημμυρικό φαινόμενο ή οτιδήποτε άλλο. Και μάλιστα υπήρχε και πρόβλημα πριν μερικά χρόνια, επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ τότε, με το νερό του Αλιάκμονα. Είχαμε τέτοια επεισόδια σε κάποιες περιοχές. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο και χρειάζεται από την κυβέρνηση να επιταχύνει. Το ζήτημα βεβαίως είναι τι κάνει και η ΕΙΑΘ. Αλλά τι σας λέω τώρα. Η ΕΙΑΘ είναι μια ανώνυμη εταιρεία με την οποία και εσείς συμφωνείτε. Βεβαίως την πλειοψηφία των μετοχών την έχει το δημόσιο μετά και την απόφαση του ΣΤΕ. Αλλά είναι μια ανώνυμη εταιρεία η οποία για το μόνο για το οποίο ενδιαφέρεται είναι τα κέρδη των μετόχων της. Ή κάνω λάθος? Αλλιώς, γιατί να είναι στο χρηματιστήριο? Στο χρηματιστήριο, όπως ξέρουμε, δεν συχνάζουν δημόσια ή κοινωνικά αγαθά, συχνάζουν εμπορεύματα, τα οποία αποδίδουν κέρδη. Άρα λοιπόν δεν ξέρω τι έχουμε να περιμένουμε, τι έχει να περιμένει ο λαός της πόλης από τη διοίκηση της ΕΙΑΘ, την οποία εσείς διορίζετε βεβαίως. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχετε πολύ μεγάλη ευθύνη και εσείς και η διοίκηση της ΕΙΑΘ να λάβετε όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί το καθαρό, το νερό που χρειάζεται, στην ποσότητα που το χρειάζεται και απολύτως ασφαλές, για το πόσιμο νερό μιλάω, για τον λαό της πόλης. Ευχαριστώ.